τελευταίο τεστ στην Ολλανδία. Από εδώ και πέρα είναι μόνο τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Σήμερα είναι την ομάδα του έτοιμη, μια και τους αρκετούς παίκτες. 90 λεπτά. Ήταν το último jogo da Liga, agora temos os partidos oficiais contra o Ajax. O que é que o senhor pode dizer dos jogadores, que a maioria deles jogaram 90 minutos, se a equipa está pronta? Fizemos hoje dois jogos. O primeiro jogo que fizemos, onde os jogadores tiveram um bom comportamento, onde procuraram cumprir com aquilo que nós temos vindo a treinar. Σήμερα οπότε είχαμε δύο φιλικά παιχνίδια. Στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που έγινε νωρίτερα, οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν και ανταποκρίθηκαν πιστεύω αρκετά καλά στο πλάνο και σε αυτά τα οποία είχα ζητήσει από αυτούς. Não têm um empenho por eles deles todos porque querem de facto lutar por um lugar na equipa. Και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι και αυτοί θέλουν να παλέψουν για να έχουν μια θέση αυτήν την ομάδα. E quando não se pode ganhar, não se perde. Foi o que aconteceu. Lutamos, fomos atrás daquilo que queríamos, que era vencer o jogo, mas não foi possível. Quando não se pode ganhar, também não se perde. Και για μένα το σημαντικότερο είναι ότι παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, καταφέραμε και αντιδράσαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, τουλάχιστον να μην το χάνεις. Και αυτή την οτροπία την έδειξαν οι ποδοσφαιριστές. Agora, ao final da noite, tivemos outro jogo, o segundo jogo, onde a equipa também esteve bem, tal como a primeira, onde conseguimos estar concentrados e focados nas nossas tarefas. Στο δεύτερο παιχνίδι, αυτό που έγινε τώρα πριν από λίγο, οι υποδοσφαιριστές ήταν και αυτοί πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, πάρα πολύ καλά συγκεντρωμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο καθένας συγκεντρωμένος σε αυτό που έπρεπε να κάνει. E o maior desafio que eu lancei aos jogadores é serem a melhor versão deles próprios. Γιατί ουσιαστικά η πρόκληση που έχω βάλει στους ποδοσφαιριστές είναι να είναι κάθε μέρα ο καλύτερος σε αυτός που μπορεί να είναι. É o que eu lhes peço, é ser o melhor deles próprios. Τίποτα άλλο δεν ζητάω, μόνο είναι a melhor versão deles próprios. Να είναι η καλύτερη εκδοχή, ας το πούμε έτσι, του εαυτού τους. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια που έπαιξε ο κορμός, ο βασικός της Ρουμανία και μετά, έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ ο ΠΑΟΚ. Τι κρατάει κύριος από αυτά τα παιχνίδια που ο βασικός κορμός, για τον οποίο μάλλον έχει αποφασίσει. Portanto, nos últimos anos temos visto que tem jogado muito essa equipa base, que nem em princípio temos. Temos marcado muitos golos, portanto, comento sobre esse facto, o facto de que estamos muito bem em termos ofensivos, e se é verdade que a nossa base é essa equipa. Eu não queria estar muito a abrir o jogo em relação a isso, o que vos posso dizer é que, já disse, temos que equilibrar a equipa, há posições na equipa que têm que ser equilibradas e que temos que contratar jogadores para essas posições. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι συνεχίζω να πιστεύω ότι χρειαζόμαστε δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση και για να γίνει αυτό, ίσως θα χρειαστούν να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε περισσότερο το ρόστερ και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί σε εσωτερικό επίπεδο. Mas a verdade é que estes jogadores são inteligentes, aprendem rápido. Têm experiência, têm conhecimento, são bons jogadores e quando assim é tudo mais fácil. Αλλά eles têm uma crema muito boa para os ποδοσφαιριστών, που συνδυάζουν ποιότητα, συνδυάζουν ξυπνάδα, συνδυάζουν εμπειρία, όλα αυτά σε πολύ καλό βαθμό, οπότε σίγουρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Agora sabemos que houve muitas alterações do ano passado para este ano na equipa e há muito trabalho a fazer ainda. Από εκεί πέρα βέβαια δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών σε σχέση με την περασμένη σεζόν και οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Agora que fique bem claro que o nosso objetivo é exatamente o mesmo quando eu aqui cheguei. Nós queremos lutar por esse sonho e queremos estar na fase grupos da Liga dos Campeões. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο στόχος μας παραμένει ίδιος από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ. Συνέχεια μιλάω για το στόχο που είναι να μπορέσουμε να περάσουμε καταρχάς στο εμπόδιο του Ajax και από εκεί πέρα να μπορέσουμε να βρεθούμε στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. E contamos com a força do Tumba para nos ajudar. Και γι' αυτό βέβαια θα χρειαστούμε και την βοήθεια της και τη στήριξη των οπαδών μας που ξέρουμε θα την έχουμε σε τούμπα. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά τον Εσίτη. Μπήκε πάρα πολύ γρήγορα στο θέμα της ομάδος. Αυτό είχε να κάνει κυρίως με το ότι ήταν έτοιμος σε φυσική κατάσταση και τον είδαμε τόσο γρήγορα με την ομάδα και το σχολείο του. Comentou sobre o Εσίτη, um jogador que parece que encontrou-se muito bem com os seus colegas dentro do campo. E isso é também facto porque ele também veio com uma muito boa condição física. E depois, portanto, poder implementar muito bem o que o senhor pediu dentro do campo. É mérito de toda a estrutura de trabalho do clube que contratou estes jogadores. A estrutura de futebol do ΠΑΟΚ contratou um grande jogador. Νομίζω ότι είναι καρπός, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να πούμε, της προσπάθειας που έχει κάνει η διοίκηση της ομάδας να φέρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που είναι πραγματικά, νομίζω, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Agora, a verdade é que eu já o conhecia do Portugal, porque jogou em Portugal. É um miúdo com uma personalidade tremenda. É um bom jogador e um bom homem. E a verdade é que eu o conhecia já do Portugal, que tinha feito um pérasma. E por isso eu tenho a dizer que, embora seja novo, tem uma personalidade muito forte, é um muito bom jogador e um muito bom homem. O